Ενώ όλες οι εργασίες κυλούσαν ομαλά στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας που ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του για την έκθεση της ΕΡΕΞΠΟ από τις 21 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου, το ξαφνικό μπουρίνι προκάλεσε αναστάτωση και ζημιές, καθώς οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν αρκετά από τα περίπτερα που είχαν στηθεί, αλλά κόπηκαν και τμήματα δέντρων. Τα συνεργεία από νωρίς το πρωί, παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αθανάσιου Μαλιαρά, έπιασαν δουλειά προκειμένου όλα να είναι στην εντέλεια για τις πολύ αναμενόμενες ημέρες γιορτής του επιχειρηματικού κόσμου. Βρισκόμαστε στην προετοιμασία των περιπτέρων, του χώρου γενικά. Ενώ ήμασταν έτοιμοι και είχαν στηθεί όλα τα περίπτερα, είχε περιποιηθεί όλος ο χώρος, ο περιβάλλοντας. Χθες με την Θεομηνία είχαμε κάποιες καταστροφές. Έπεσαν κλαδιά, έσπασε ένα δέντρο. Όπως βλέπετε εδώ έγιναν πολλές καταστροφές στα περίπτερα. Θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε και θύματα. Το καλό, το ευχάριστο, ναι, και δεν είναι τραβηγμένο ότι δεν θρηνήσαμε θύματα. Μετράμε τις απώλειες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνουμε το παν για να ετοιμαστούν πάλι. Ήδη και σήμερα δουλεύουν τα συνεργεία. Από αύριο κανονικά θα υπάρξει ολόκληρος στρατός, να πω, εδώ για να είμαστε έτοιμοι. Την Τετάρτη η έκθεση θα λειτουργήσει κανονικά. Από εκεί και πέρα βλέπετε τι έγινε. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον Θεό, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά μέχρι την Τετάρτη και θα είμαστε έτοιμοι εδώ να υποδεχτούμε τον κόσμο. Ενώ αρκετά ήταν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και στο Δήμο Σερών κατά τη διάρκεια του χθεσινού μπουρινιού. Σε αρκετές περιοχές, για ακόμη μία φορά, τα δέντρα δεν άντεξαν από τις ισχυρές ρηπές των ανέμων και έσπασαν. Στον αύλιο χώρο του 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Σερών, τμήμα δέντρου αποκόπηκε από τον υπόλοιπο κορμό και κατέρευσε. Ευτυχώς το σχολείο ήταν κλειστό και δεν κινδύνευσαν μαθητές και εκπαιδευτικοί. Προβλήματα όμως υπήρξαν και στους σηματοδότες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης των Σερών.